ευρύτατο το και πέραν πάσης προσδοκίας προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας εναντί του ΣΥΡΙΖΑ, το double score που καταγράφηκε χθες και δεν είχε προβλέψει κανείς, αλλάζει άρδιν τον πολιτικό χάρτη και επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς καίει όλα τα σενάρια πολιτικών συνεργασιών για την επόμενη μέρα. Με τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει σχεδόν 41%, πρακτικά χωρίς απώλειες σε απόλυτο αριθμό ψήφων συγκριτικά με το 2019, η νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη εκλαμβάνεται και ως ψήφος εμπιστοσύνης των πολιτών στο πρόσωπό του, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός τόσο καθαρά μίλησε για αυτοδυναμία και για ψήφο που θα αφορά το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Η νίκη πολιτικό σεισμός της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί νέα δυναμική στο πολιτικό στερέωμα, καθώς για πρώτη φορά μετά την ολική κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2012 εν σχέση με τις εκλογές του 2009, ένα κόμμα εξουσίας υφίσταται τέτοια σαρωτική καταβαράθρωση. Όπως είναι φυσικό, αυτή τη στιγμή κανείς στο πολιτικό σκηνικό δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών. Συνεπώς, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εξελίξεις να τρέχουν. Να αποτελεί ένα πρόσθετο ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Ευχαριστώ από καρδιάς τα εκατομμύρια των Ελληνίδων και των Ελλήνων που και πάλι ανέδειξαν τη Νέα Δημοκρατία τον μεγάλο και αδιαφυσβήτητο νικητή. Με την ψήφο τους έδειξαν πως αναγνωρίζουν τα σημαντικά βήματα προόδου που η χώρα μας έκανε αυτά τα 4 χρόνια. Τα δεδομένα της κάλπης είναι καταλυτικά. Αποδεικνύουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την έγκριση των πολιτών να κυβερνήσει αυτοδύναμη και δυνατή. Αυτό ζήτησαν άλλωστε σήμερα οι ψηφοφόροι και το ζήτησαν με τρόπο εμφατικό, θα έλεγα με τρόπο απόλυτο. Αλλά μας ζήτησαν και κάτι ακόμα. Να τρέξουμε πιο γρήγορα στο δρόμο της προόδου. Στο δρόμο των τολμηρών μεταρρυθμίσεων. Για καλύτερους μισθούς, για περισσότερες θέσεις εργασίας, για μια καλύτερη δημόσια υγεία, για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για μια Ελλάδα ισχυρή και ασφαλή σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Η ελπίδα νίκησε την απεσιοδοξία. Και η ενότητα νίκησε το διχασμό. Είμαι περήφανος. Είμαι και συγκινημένος, καθώς αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη που εναποθέτει στους ώμους μου ένα τόσο εντυπωσιακό ποσοστό. Δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ ακόμα πιο σκληρά για να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας. Η δυναμική του αποτελέσματος είναι παραπάνω από σαφής. Οι πολίτες θέλουν μια ισχυρή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας, με πιο τολμηρές αλλαγές, ώστε να καλύψουμε γρήγορα το χαμένο έδαφος που μας χωρίζει ακόμα από την Ευρώπη. Πρώτος, εγώ ξέρω πόση πολλή δουλειά έχουμε τώρα μπροστά μας. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που πραγματικά να πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, αλλά και να μπορεί να τις υλοποιήσει. Και αυτή βεβαίως δεν μπορεί να προκύψει ούτε από εύθραστους αριθμούς, ούτε από αβέβαιους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Συνεπής στις δεσμεύσεις μου, από αύριο θα ακολουθήσω όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμά μας. Διατηρώντας όμως σταθερή την άποψή μου ότι τα μαθηματικά της απλής αναλογικής παραπέμπουν σε κομματικά παζάρια και τελικά καταλήγουν σε αδιέξοδα. Χωρίς αμφιβολία, ο πολιτικός σεισμός που εκδηλώθηκε σήμερα μας καλεί όλους να επιταχύνουμε την διαδικασία για οριστική κυβερνητική λύση στον τόπο, ώστε η πατρίδα μας να έχει το συντομότερο δυνατόν έμπειρο χέρι στο τιμόνι της. Αυτό άλλωστε δήλωσαν και οι πολίτες, εγκρίνοντας την βασική μας επιλογή, την επιλογή της αυτοδύναμης Ελλάδος και της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την προγραμματική μας θέση, ότι αυτός τελικά είναι ο μόνος δρόμος για να υλοποιήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος. Σήμερα κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας καινούριος. Θα τον διανύσουμε και πάλι μαζί, με οδηγός τη γλώσσα της αλήθειας αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης που με τόσο κόπο έχουμε χτίσει, την ειλικρινή διάθεση για αυτοκριτική και την προσπάθεια για διαρκή, για συνεχή βελτίωση, χωρίς αλαζονία και χωρίς έπαρση που προσωπικά δεν πρόκειται να ανεχτώ. Με κινητήρια δύναμη μας το σχέδιο για την Ελλάδα του 2027.
και με πίστη στις δυνατότητες του λαού μας να διεκδικεί και τελικά να κατακτά ένα καλύτερο αύριο για εμάς και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς για την εμπιστοσύνη σας. Απευθύνομαι επίσης ενωτικά σε όσους δίστασαν να κάνουν το βήμα, γιατί τις μεγάλες αλλαγές τις φέρνουν τελικά οι μεγάλες πλειοψηφίες και τις πραγματοποιούν μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν, προχωράμε σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά. Σας ευχαριστώ.